φτιάχνεις πράγματα τα οποία τα χρησιμοποιούν οι άνθρωποι. Πλέον για να δημιουργηθεί μια κατασκευή μπορεί να γίνει απλά με ένα ρομπότ. Πεδίο του πολιτικού μηχανικού με το οποίο ασχολούμαι είναι οι μεταλλικές κατασκευές. Είναι γενικά ένας αρκετά ευρύς τομέας που χρησιμοποιεί ένα άλλο δομικό υλικό από το σκυρόδεμα, τον μπετόν, με το οποίο είμαστε πιο εξοικειωμένοι στην Ελλάδα. Και το είδος των έργων στα οποία ταιριάζει ο χάλιβας σαν υλικό είναι κάπως πιο απαιτητικά από τις πιο απλές κατασκευές, συνήθως κτηριακές, για τις οποίες κυριαρχεί το σκυρόδεμα. Πλέον, για να δημιουργηθεί μια κατασκευή, μπορεί να γίνει απλά με ένα ρομπότ και να μην χρησιμοποιούνται τόσο τα ανθρώπινα χέρια και περισσότερες διαδικασίες και όλα να γίνονται αυτοματοποιημένα από τον υπολογιστή στο ρομπότ και μετά πάλι αυτές οι κατασκευές να δοθούν στους ανθρώπους. Αφού τελείωσα τις προπτυχιακές μου σπουδές, έπρεπε να συνεχίσω με τις μεταπτυχιακές μου. Οπότε θα έπρεπε να είχα κάποια χρηματική υποστήριξη για να μπορέσω να το κάνω αυτό. Και επειδή είχα διαλέξει το Λονδίνο σαν περιοχή που ήθελα να συνεχίσω τις σπουδές μου, ήξερα ότι θα ήταν δύσκολα οικονομικά. Και λύση σε αυτό δόθηκε μέσα από τις δύο χρηματοδοτήσεις που έχω πάρει, μία από το Ίδρυμα Ωνάση και μία από το Imperial College. Ένας παλιός μου καθηγητής στην Αμερική έλεγε ότι η ζωή του ερευνητή είναι να ανεβαίνει ανηφόρες και μετά να κατεβαίνει κατηφόρες όλη την ώρα. Είναι μια παλιά και κορεσμένη επιστήμη αυτή του πολιτικού μηχανικού. Απ' την άλλη όμως είναι και πολύ δημιουργική, γιατί φτιάχνεις πράγματα τα οποία τα χρησιμοποιούν οι άνθρωποι. Ο όρος πολιτικός μηχανικός έχει βγει, είναι ο μηχανικός που κάνει πράγματα για να βοηθήσει τους πολίτες. Επομένως νομίζω ότι ο κάθε πολιτικός μηχανικός προσφέρει, βοηθάει την κοινωνία. Από αυτά που έχω κάνει εγώ, αν έπρεπε να διαλέξω ένα που το θεωρώ το πιο δημιουργικό και το πιο ωφέλιμο, είναι η εκπαίδευση νέων μηχανικών. Νομίζω ότι είναι πολύ σπουδαίο πράγμα, είναι κοινωνική προσφορά. Σαν πολιτικός μηχανικός θέλω να δημιουργήσω τεχνικά έργα τα οποία θα αναβαθμίσουν το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων και θα είναι σύμφωνα με τις ανάγκες του μέλλοντος. Και γι' αυτό το λόγο έχω επιλέξει και την τρισδιάστατη εκτύπωση κατασκευών, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα βήμα παραπάνω που εισάγει την αυτοματοποίηση, φιλικές προς το περιβάλλον κατασκευές, κάτι που είναι απαραίτητο πλέον στην εποχή μας. Τυχαίνει τώρα τα παιδιά μου να είναι σε μια ηλικία που να ψάχνουν να δουν τι θα σπουδάσουν. Σίγουρα τους λέω να διαλέξουν κάτι που τους αρέσει. Αυτό είναι το νούμερο ένα κριτήριο. Και το άλλο που τους λέω είναι να διαλέξουν κάτι σύγχρονο. Μια επιστήμη που να είναι τώρα σε εξέλιξη. Θα έλεγα στον εαυτό μου απλά να μην αγχώνεται, γιατί το άγχος δεν βοηθάει πουθενά και σίγουρα με πολλή δουλειά όλα μπορεί κάποιος να τα καταφέρει.